Χριστή εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσα. Κύριος πάνω στο Σταυρό έχει πει τις τελευταίες λέξεις και έχει αφήσει τελευταία πνοή, τετέλεστε. Κύριε, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Και σημειώνει ο ιερός Ευαγγελιστής, έγειρε το κεφάλι του και παρέδωκε το πνεύμα. Από τη στιγμή αυτή και μετά θυμήθηκαν οι σταυρωτές του Κυρίου ότι τι είχε πει ο Κύριος όταν ήταν ζωή. Κύριε, πάνε και λένε στον Πιλάτο, Κύριε, εμνίστημε ότι ούτως ο πλάνος, Κύριε, είπα στον Πιλάτο, το καταλαμβάνω, θυμηθήκαμε, θυμόμαστε ότι αυτός ο πλάνος, θα βάλω και μια λέξη μπροστά, ο λαό πλάνος, έτσι ονομάσαν τον Χριστό, και αυτό που το σταύρωσε, τον είπαν Κύριο. Κύριος ο εγκληματίας και σταυρωτής, λαό πλάνος, αυτός που ευεργέτησε τον Ισραήλ και τον κόσμο ολόκληρο. Θυμηθήκαμε λοιπόν, του είπαν, ότι είχε πει ότι μετά από 3 ημέρες αφού με σταυρώσετε και με θάψετε θα αναστηθώ. Είπε ότι θα εγερθεί, ότι θα σηκωθεί από τον τάφο. Δώσε μας εντολή να πάμε να φυλάξουμε τον τάφο. Και ο Πιλάτος έδωσε εντολή να πάει στρατιωτική φρουρά να φυλάξει τον τάφο. Υπάγεται. Πηγαίνετε, έχετε κουστοδίαν, έχετε στρατιωτική φρουρά, αυτή είναι η κουστοδία, φυλάξτε τον τάφο. Σαν να ήταν ο χειρότερος εγκληματίας όλων των γενναίων. Φύλακα τον τάφο. Ο υμνογράφος της Εκκλησίας, αυτός που έγραψε ύμνους πάνω στα γεγονότα, αυτό ακριβώς, λέει «Αλλός βασιλέα υπνούντα, σαν να κοιμόταν βασιλιάς, στρατιώτε εφύλατον αυτόν». Τον φύλαγαν οι στρατιώτες. Σαν να ήταν βασιλιάς. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη σιδερένια αυστηρή πειθαρχία με ρωμαϊκό στρατό που
δεν ήτο δυνατόν να διαλογιστεί ανθρώπινο μυαλό ότι μπορεί να γίνει παράβαση, να πληρωθούν οι στρατιώτες της φρουράς και να φυγαδεύσουν το σώμα. Τους περίμενε θάνατος. Ήτανε αυστηρή στρατιωτική πειθαρχία. Αυστηρότατη. Γράφει λοιπόν ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι ήταν Σάββατο λίγο πριν να φανεί το φως της αυγής, λίγο πριν, ναι, και λίγο σκοτάδι μαζί, και λίγο σκοτάδι μαζί, ότι έγινε σεισμός μέγας και λάμψη ετύφλωσε τους στρατιώτες. Ήταν εκτυφλωτική η λάμψη. Και αναστήθηκε ο Κύριος. Οι στρατιώτες που είδαν τα γεγονότα, δεν είδαν τον Κύριο βέβαια, αλλά αντιλήφθησαν τι είχε γίνει. Μετέφεραν το μήνυμα στους Φαρισαίους. Και οι Φαρισαίοι ανοίξαν τα πουγιά και είπαν πάρτε στα χέρια σας χρήματα αρκετά, αφού με χρήμα σταυρώθηκε, προδόθηκε, με χρήμα και εδώ τώρα πια πάει να καλυφθεί το γεγονός της Αναστάσεως, να σκεπαστεί. Πέστε ότι κοιμόμαστε εμείς ημών κοιμωμένων, οι μαθητές έκλαψαν το σώμα. Το περίεργο είναι ότι αυτός ο ισχυρισμός δεν στέκει σε καμία λογική. Και οι στρατιώτες δεν πειράχθηκαν αφού κοιμόντουσαν, αλλά και οι μαθητές δεν ενοχλήθηκαν. Αυτοί που το έκλεψαν. Και ο κλέφτης έμεινε έξω και μακριά απειρακτός, σύμφωνα με τη δική τους κατηγορία, αλλά και οι στρατιώτες που φύλαγαν μείναν άφηκτοι. Η πέτρα πώς μετακινήθηκε. Άφηκτη, ναι. Θα γραθώρει ποτέ που ήρθε η πέτρα. Για και μας λέγεις, ήταν βράχος λέει. Εκείνη σαν λέει βράχο εις την θύρα του μνημείου. Πώς κύλησε. Δεν χρειάζεται ερώτημα. Η ζωή, η πηγή της ζωής, ο Χριστός δηλαδή, ο ζωοδότης, αυτός που, έφερε, που δίνει τη ζωή στον κόσμο, δεν μπορούσε να κρατηθεί μέσα στο μνήμα. Γι' αυτό και η Εκκλησία ψάλλει και λέει η ζωή εν τάφο. Είναι το ένα αντίθετο του άλλου. Τάφος και ζωή στα μυαλά τα ανθρώπινα δεν συντεριάζουν. Στο πρόσωπο του Κυρίου όμως σίγουρα ταιριάζει. Από τότε μέχρι και τώρα που εμείς ομιλούμε ουδής ευρέθη να αμφισβητήσει το γεγονός της Αναστάσεως. Ό,τι κι αν υπόθηκε και ό,τι αν ακουστεί να λέγεται ως συκοφαντία εκπίπτει ο Χριστός 2000 χρόνια παρά κάτι. Έχουμε 2013,
βάζουμε και 20 ακόμα, γίνουν 33, άντε 1990 χρόνια περίπου έχει γίνει η Ανάσταση του Κυρίου. Και το γεγονός είναι ένα, ότι από τον πλέον πιστό άνθρωπο που υπάρχει στη γη, τον πλέον Άγιο, μέχρι τον υποτιθέμενο άθεο, γιατί δεν υπάρχει άθεος. Δεν υπάρχει άθεος. Δεν υπάρχει άθεος. Θες να πεις κάτι, να ρωτήσεις κάτι. Όχι, προηγούμενος κάτι να πω, θα σου πω να ρωτήσω. Με στο τέλος κάτι να ρωτήσω. Και τώρα μπορώ να το πεις άμα θέλεις. Εντάξει, είναι για τον Πιλάτη όμως, ήθελα να ρωτήσω. Ρώτησα το τώρα που είναι φρέσκο, να πω πάρα. Τι ήταν αυτό που έδωσε στρατό, αφού δεν πίστευε στον Χριστό. Αυτός είναι και ένας απλός άνθρωπος είναι. Και ένας χαζός, ας πούμε, λίγα λόγια. Ο Πιλάτος. Ναι. Όχι. Είχε πιστεί ότι δεν είναι απλός άνθρωπος. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Αθώος, δεν είναι τίποτα. Μπράβο. Μπράβο, τον αθώωσε. Αλλά από φόβο προς τον Κέσσαρα, γιατί του είπαν, αν αυτό να απολύσεις, αφού λες ότι είναι αθώος, δεν είσαι φίλος στον Κέσσαρα. Εκεί κουνήθηκε. Ναι. Δεν είσαι φίλος του αυτοκράτορα που κυβερνάει όλο τον κόσμο. Όχι, να δώσει στρατό, να φτιάξει έναν τάφο, ενώ έχει πολέμους, είχε ληστές, είχε... Το έδωσε με κρύα την καρδιά, για να μην χάσει τον θρόνο. Ναι. Το κατάλαβες, το λέει καθαρά. Λέει, αφού έπινε τα χέρια, τους είπε κιόλας, θέλετε τον βασιλέα τον Ιουδαίο ή τον Βαραβά να απολύσω. Και αυτοί φοβηθήκανε, μήπως απολύσει τον Βαραβά, σταυρώσει τον Βαραβά και απολύσει τον Χριστό, σου λέει, όχι, τον βασιλέα τον Ιουδαίο. Ή έπεσε σε παγίδα και αυτός. Γιατί λέει, φοβήθηκε ο Πιλάτος. Ήτανε... Για τον τάφο λέω. Τι. Πες είναι στρατός για τον τάφο, μου κάνει εντύπωση. Ναι, έπρεπε να κάνει αυτό που να κάνει μέχρι τελευταία λεπτομέρεια ο Πιλάτος. Ό,τι του υπέδειξα. Σταυρώστε το σταύρωσα. Πηγαίνετε στο, να το φυλάξετε, πηγαίνετε το φυλάξετε. Για να είναι σίγουρη η διαφύλαξη του Κυρίου. Και λέει, ορίστε. Εκτελούσε διαταγές του ο Πιλάτος. Ναι, λέγει μάλιστα ότι ένα ωραίο τροπάριο και εσφράγισαν τον τάφο του. Ναι. Η λέξη σφραγίδα σημαίνει ασφάλεια. Δεν χωράει κλοπή στη μέση. Όταν σφραγίζεις κάτι, ασφάλεια. Σφραγίδι εσφραγίσαν το λέει. Λέει πάλι ο Ιμνογράφος, όπως μπήκες στη μήτρα της Παναγίας χωρίς να διασαλεύσεις την παρθενία της μητέρας σου, έτσι από τον τάφο βγήκες χωρίς να ανοίξει η σφραγίδα του τάφου. Το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Μετά το βρήκα να έχει τον τάφο. Κύριος δεν χρειαζόταν να κουνήσει κανένα βράχο για να βγει. Αλλημονό μας. Σφραγίδες, σφραγίσαι όντως, αλλά Κύριε εσφραγισμένου του τάφου, λέει το τροπάριο, εξήλθες εκ του μνήματος. Δεν λέει άνοιξε και βγήκες. Ναι. Σφραγισμένο ήταν το μνήμα. Δηλαδή βγήκε ο Χριστός και μετά έφυγε και ο βράχος. Μετά, όλα μετά γίνανε. Αλλιώς μόνο μας. Ναι, εντάξει, λέω μήπως... Όχι, λέει σφραγίδες, σφραγίσαι το, το σφράγισα και μετά λέει εσφραγισμένου του τάφου, εξήλθες εκ του μνήματος. Ο δημιουργός του κόσμου δεν καλύπτεται από καμία δύναμη και ούτε φυλάσσεται από καμία δύναμη. Όχι, γιατί αν έφυγε και ο βράχος παρέμενε, θα πολλά άλλα δύναμη ακόμα μέσα σου. Λοιπόν, μα εδώ το θέμα είναι ότι σηκώθηκαν και φύγαν αμέσως. Δεν έμειναν καθόλου οι στρατιώτες. Του κατάλαβες. Και πήγε πρώτα η Παναγία μας. Και κοίταξε, το είδε άδειο. Μόνο τα σάβανα είδε. Δηλαδή. Και λέει. Μόνο, τα σάβανα είναι. Και λέει, ναι. Μου έκλεψε ο Κυπουρός το σώμα του Υιού μου. Το κατάλαβε ο Κυπουρός. Και της είπε Μαρία, κατάλαβε τη φωνή του.
Η Παναγία πρότισε αμάνα επειδή πόνεσε τον είδε. Το είπε σε δύο μαρτάς στον Ιωάννη και στον Πέτρο. Πήγαν, το είδαν, γύρισαν πίσω, είδαν τα σουδάρια που είπε αυτά που τον ατυλίξει. Σεντόνι και λοιπά. Και να έχουμε υπόψη μας ότι είχαν βάλει κολλητικές ουσίες επάνω στα αυτά τα υφάσματα που τον ατυλίξει. Το ατυλίξει με φασιά το λέγαμε, γύρω, μέχρι αυτό είχε μείνει μόνο. Αυτό αφήνανε μόνο το πρόσωπο. Όλα τα σώματα δεμένο. Τελείως δεμένο. Το είδε η Παναγία, ολόκληρο το σουδάριο, όπως τον βάλανε να δεν ήταν το σώμα μέσα. Λοιπόν, θα πεις κάτι? Ναι, για τα Ιεροσόλυμα μιλάω τώρα. Εδώ στο θεματάκι μας, έτσι. Στην πύλη μπαίνουν οι απεσταλμένοι που είναι οι πρεσβύτεροι και ελέγχουν τον τάφο μέσα. Ναι, τι μέσα είναι στάσεις. Και αφού το ανοίξουν, το σφραγίζουν πάλι με κερί τις πόρτες και βάζει τους φραγίδες ότι πραγματικά. Πρώτη Αναστάσεως. Πρώτη, όχι της Αναστάσεως, συγγνώμη, πριν το Άγιο Φως. Ναι, πριν της Αναστάσεως, πριν το Ισανέστη. Όταν πριν το Άγιο Φως. Το Άγιο Φως που έρχεται το Σάββατο. Ναι, ωραία. Όχι από τον Παναγιωτάκο, όχι κάτω το τάφο. Αντιλαμβάνομαι την Αναστάσεως, γιατί όταν πριν το Άγιο Φως. Ναι. Όταν πριν πει ο Πατριάρχης μέσα για να πάρει το Άγιο Φως. Το σφραγίζουν. Το ελέγχουν, σφραγίζουν τις πόρτες και μετά παίρνουν το κερί αυτό και το ξανασφραγίζουν. Λοιπόν, αυτό, έχω να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Είναι μόνο Ορθόδοξοι Έλληνες όταν παίρνει το Άγιο Φως. Στα άσο μη βιάσει. Όχι, μη βιάσει. Μας πει ο Βασίλης. Μόνο Ορθόδοξοι Έλληνες είναι. Σε Έλληνες δίνει το Άγιο Φως Πατριάρχης μόνο. Για να μπουν μέσα. Όχι μέσα, δεν ελέγξουν, αλλά τύπου, όταν κατεβαίνει το Άγιο Φως. Όταν βγαίνει και το δίνει έξω. Το φως όταν κατεβαίνει μόνο ο Έλληνας Πατριάρχης. Ναι, ναι. Αλλά φέτο από ό,τι άκουσα έχει μπει και Αρμένιος μαζί. Σύμφωνοι, δεν ξέρω αν είναι αληθές. Το ερώτημά μου, ναι. Το ερώτημά μου είναι. Ναι. Μια φυλή παρακολουθεί τα γεγονότα, τα αναστάσιμα. Όχι δε. Αυτό ρωτάω το. Όλες. Αφού είναι τέσσερις είναι οι πρεσβευτές τους που ελέγχουν τον τάφο μέσα, να βρούνε σπίρτα, να βρούνε τίποτα άλλες ουσίες, να ανανάψουν να ξαπαθούν. Από το λαό. Ναι. Από το λαό. Στο τάφο του. Βασιλάκι μου, την ακολουθία ρωτάω. Δεν ρωτάω από τους ιερείς που μπαίνουν μέσα και τον Πατριάρχη. Πρόσεξε, θέλω να μου καθαρίσει, εγώ το ξέρω, να ακούσουμε ναι. Οι από έξω που περιμένουν, τι είναι Έλληνες μόνο. Τι είναι, χιλιάδες κόσμο. Αυτό με λέμε το σύνολο. Στο ναό της Αναστάσεως ναι. Είμαστε 700 και όρθιοι όλοι, δεν υπάρχει καθημένοι. Απλώς. Ναι. Και πέρασε το Άγιο Φως και μας άναψε τις λαμπάδες που κρατάγαμε στα χέρια. Παίρνουν όλοι. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό το ρωτάω, για ποιο λόγο το ρωτάω και δεν μπαίνω στους ιερείς. Όλες οι φυλές του κόσμου. Έτσι, μπράβο, το ρωτάω για τον εξής λόγο. Ναι, αλλά το Άγιο Φως ποιος είπε, Έλληνας, Χριστιανός ή Αρμένιος. Ανάμε και μόνος σας. Και μόνος ανάμε, και σε μόνος ανάμε. Λοιπόν, πέρα. Θέλω να πω το εξής, προσέξτε το θέμα είναι αυτό. Δεν κάνει διάκριση ο Κύριος. Όχι. Να είμαστε, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν βλέπει σύνορα ο Κύριος. Βλέπει λαούς που πιστεύουν. Μα ο πρωτοπράσινος τον Αδάμ και την Εύα δεν έβγαλε κίτρινους και κόκκινους και πράσινους. Σύμφωνοι. Δεν έπλασε. Συνεφώς εμείς γίναμε μετά. Σύμφωνοι. Ναι, οπότε... μετά γίναμε αυτοί που γίναμε. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα στο γεγονός επάνω σε Αναστάσεως. Ο Απόστολος Παύλος κήρυξε στον κόσμο ένα γεγονός μόνο. Την Ανάσταση του Κυρίου. Ανάσταση, βέβαια και Σταύρωση. Αλλά χωρίς Ανάσταση, κανένας δεν θα πίστευε στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ακριβώς. Σε έναν πεθαμένο που δεν αναστήθηκε, ποιος θα πίστευε. Όλοι θέλουν να βλέπουν ένα Θεό μπροστά τους. Ο Κύριος λοιπόν, ο Θεός αναστήθηκε. Και έδωσε την απόδειξη ότι είμαι ο Θεός στον οποίο προσφέρω την Ανάστασή μου για όλο το ανθρώπινο γένος. Για όλο το ανθρώπινο γένος. Η Ανάσταση, παρότι είναι ένα γεγονός πολύ τρανταχτό, μοναδικό,
Και έπρεπε σαν γεγονός, όταν ακούστηκε, να το πιστέψουν τουλάχιστον όλοι οι μαθητές, τουλάχιστον όλοι οι μαθητές. Χρειάστηκε οι μαθητές, οι ίδιοι, παρότι το άκουσαν από την Παναγία, πήγαν Πέτρος και Ιωάννης, βλέπουν το σουδάριο, δεν αποδέχτηκαν το γεγονός. Δεν το δέχτηκαν. Γιατί δεν είχε ξανασυμβεί στον κόσμο άλλο όμοιο γεγονός που να πείθει ότι όντως ο νεκρός ανασταίνεται. Μόνο ο Κύριος μας. Χρειάστηκε να κάνει παρουσία ο Κύριος μπροστά τους. Τα θαύματα που είχε κάνει όμως. Ορίστε. Τις αναστάσεις που είχε κάνει ο Χριστός. Γι' αυτό το λόγο. Στους μαθητές του. Μπροστά του. Μπροστά τους. Παρ' όλα αυτά όμως δεν. Το ερώτημα, ή λέει, αν έσαι λέει, τον νεκρό της χείρας, αν έσαι τον Λάζαρο, αν έσαι άλλος, δεν θα έπρεπε λέει, να το δεχτούνε. Κύριε Καλογιώργο, γεια σας. Όχι, κάνω μία ομιλία τώρα, 7 με 8, σε κόσμο, θα με πάρετε 8 και κάτι, ε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι έλεγε ο Βασίλη? Το γεγονός. Ότι είχε αναστήσει κι άλλο. Δεν το αποδέχθηκαν οι μαθητές. Αφού ο Θωμάς τον διαβεβαίωσαν οι συμμαθητές του, το πω έτσι, και λέει εγώ δεν το δέχομαι. Άμα δεν δω, δεν πιστεύω. Μόνο αν τον δω και αν ακουμπήσω. Και ξέρετε κάτι, το σώμα το αναστημένο του Κυρίου δεν ήταν το σώμα που είχε όταν ζούσε ο Κύριος. Δεν είχε τα κόκαλα που έχουμε εμείς, ούτε το κρέας, γιατί το είπε ο Κύριος ο ίδιος. Σάρξ και οστέα, ουχ υπάρχει μη. Δεν έχω, του λέει, αλλά από άκρα συγκατάβαση χαμηλώνω τόσο όσο χρειάζεται ένας ανθρωπάκος να καταλάβει τεραστήθηκα. Τόσο έκανε χαμηλώμα ο Κύριος. Έλα, του λέει, λοιπόν, να δεις τώρα, με το εδώ πέρα, το χέρι εδώ στην πληγή και εδώ, στα στρίσεις, στα τρυπήματα που κάνουν τα καρφιά. Τα στρίσεις, λέει, τον ήλον. Επαναλαμβάνω, έκανε ο Κύριος μας στους μαθητάς αρκετές εμφανίσεις. Και δεν ήμουν αυτοί που αναφέρουμε τώρα. Ψάρευαν, λένε, τα Ευαγγέλια οι μαθητές τις 40 μέρες πριν αναλυφθεί ο Κύριος. 40 μέρες. Και παρουσιάστηκε στην ακρογιαλιά. Έκανε την παρουσία του και ψάρευε ο Πέτρος στη θάλασσα. Το πρώτο ήταν στη Μικρή Γαλιλαία. Ε? Στη Μικρή Γαλιλαία και που ζήτησε να φάει. Για να πιστούν ότι πραγματικά είναι ο Κύριος. Ναι, και κατάλαβε τότε και ο Πέτρος και λέει ο Κύριος εστίν. Και τον επενδύτη, λέει, περιεζώσε. Ήταν γυμνός και έκανε στη θάλασσα για ψάρια. Και έβαλε, λέει, τον επενδύτη. Οι εμφανίσεις που έκανε ο Κύριος, γιατί γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Ζητάτε να αναφέρουμε εμείς οι Ευαγγελιστές γεγονότα. Αναφέρουμε. Αλλά αυτά που ο Κύριος έπραξε, αν τα γράψουμε στα βιβλία, δεν θα χωρέσουν τα βιβλία. Δεν θα χωρέσουν τα βιβλία. Παρά τα αυτά, χρειάστηκε να δώσει πιστήρια ο Κύριος για να βεβαιωθούν οι μαθητές. Και αυτό και έγινε. Πώς θα έβγαιναν στον κόσμο έξω και θα λέγανε κόφτε μας το κεφάλι, εμείς ο εωράκαμε,
αυτό που είδαμε, ο ακικόαμεν, αυτό που ακούσαμε με τα αυτιά μας, ο εχείρεση μόνο ψηλάφισαν, αυτό που ψηλάφισαν τα έντερα στα χέρια, εκείνο και αλλαλούμε. Τον είδαμε, τον ακούσαμε, τον χειροπιάσαμε. Αυτόν, αυτός είναι ο Κύριος της δόξης. Είναι ο Κύριος της δόξης. Είναι γεγονός η Ανάσταση που λέει ότι μετά την Ανάστασή μου, ο Κύριος, μετά την Ανάστασή μου, θα έρθει η στιγμή που ουδής νεκρός θα μείνει επί του μνήματος. Ουδής νεκρός επί του μνήματος, λέει, κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Θα σηκωθούν από τα μνήματα οι απαιώνος θανέντες. Το λέμε και σε τροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής. Όσοι έχουν κοιμηθεί από Αδάμ μέχρι του τελευταίου ανθρώπου που θα ζει επί της γης, όταν θα κάνει την παρουσία του Κύριος, θα σηκωθούν από τα μνήματα. Ακούμε, ακούμε τον Απόστολο τον νεκρόσιμο πάρα πολλές φορές. Είναι συγχωρέστε με, ο λαός, ο βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος, ο περισσότερος ακατάρτιστος. Βασιλεύει στο μυαλό τους, στους περισσότερους, μία αφόρητη άγνοια, ένα πηχτό σκοτάδι. Ακούει στην εκκλησία και δεν χαμπαρίζει τι είναι αυτό που ακούει. Δεν το χαμπαρίζει. Θα τον κολλάσει τον πολύ λαό η γριούλα που αγόρασε την Αγία Γραφή και δεν ήξερε γράμματα και έβαζε κάποιον άλλο και τις διάβαζε. Θα τον κολλάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση δεν ξέρω γράμματα. Μυαλό έχεις. Μπορείς να μάθεις. Εφόσον έχεις μυαλό. Και αγράμματος να είσαι. Δείξε εσύ την επιθυμία σου, δείξε την προσπάθειά σου και ο Κύριος θα βρει τον τρόπο να σου καλύψει τα κενά σου. Δεν θα σε αφήσει έτσι. Να ξέρουμε ότι γράφει λοιπόν, ότι γράφει ο Απόστολος της νεκροσύμου ακολουθίας, ότι ο Κύριος όταν έρθει για να κάνει την παρουσία του τη μεγάλη και την ένδοξη, θα υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία εκείνον που έχει κοιμηθεί, που είναι ήδη στους τάφους μέσα, και άλλη μία κατηγορία των ζώντων, αυτών που βρίσκονται εν ζωή, όπως είμαστε εμείς τώρα. Αν δηλαδή τώρα κάνει την παρουσία του Κύριος, σήμερα, τη στιγμή αυτή, και εμείς που ζούμε, και αυτοί που είναι στα μνήματα, πάντες αλλαγισόμεθα. Όλοι θα φορέσουμε άλλα ρούχα σαρκικά, όχι σαρκικά, άλλα ρούχα. Και δεν εννοώ αυτά τα ρούχα που φοράμε, εννοώ αυτή τη στιγμή κουβαλάμε το σώμα που έχει σάρκα και οστά, δεν θα είναι τέτοιο. Και αυτόν που κοιμώνται και είναι στα μνήματα, και εκείνοι θα βγούνε, αλλά δεν θα έχουν τα ίδια οστά που είχαν όταν μπήκαν στο μνήμα, ούτε τη δε σώμα. Αλλά
πάντες αλλαγισόμεθα εν ρηπεί οφθαλμού, όσο κάνει να ανοιγουκλήσει ένα μάτι. Και προσοχή, οι εν κυρίω αποδνίσκοντες, οι εν κυρίω αποδνίσκοντες θα παρασταθούν μπροστά στο βήμα του Κυρίου και στη δόξα του, οι εν κυρίω αποδνίσκοντες. Να κάνω δύο ερωτήσεις. Ναι. Πρώτη ερώτηση, γιατί ο Χριστός παρουσιάστηκε μόνο στους μαθητές και όχι και στο λαό? Δεν άκουσα, δεν άκουσα. Γιατί παρουσιάστηκε ο Χριστός μετά την Ανάσταση, ναι, στους μαθητές και όχι και στο λαό? Στο λαό. Και δεύτερον, οι Άγιοι είναι εν ζωή. Οι Άγιοι είναι εν ζωή. Ναι. Δηλαδή εν ζωή, και τι ζωή, δοξασμένη ζωή. Άλλοι έχουν το σώμα άθαρτο, άλλοι έχουν την ψυχή και είναι στην αγκαλιά του Κυρίου και θα πάρουν το σώμα όταν πρέπει. Αυτή τη δευτέρα παρουσία δεν θα αναστηθούν. Στην δευτέρα παρουσία δεν θα αναστηθούν αυτοί. Όλοι θα αναστηθούν. Όλοι. Οι Άγιοι, λέω, οι Άγιοι. Οι Άγιοι, τα σώματα, παιδί. Μην μιλάω για τα σώματα τώρα, μιλάω. Μιλάω ότι τα σώματα, τα δικά μας που ζούμε και αυτών που έχουν φύγει από τον κόσμο, θαύτηκαν. Άρα ξαναπαρουσιαστούν. Όλα θα αναστηθούν. Και πάντες, όλοι ανεξαιρέτως, θα αλλάξουμε φορεσιά. Δεν θα έχουμε τη φορεσιά του κρέατος, του ανθρωπίνου σώματος που έχουμε τώρα. Νομίζω ότι εννοεί αν είναι με τα σώματά τους κάποιοι και έχουν αναστηθεί όπως ο Χριστός. Όχι, ο Χριστός τα σώματα θα είναι πνευματικά. Πνευματικά σώματα θα είναι. Γι' αυτό λέω, ρωτάει αν είναι εν ζωή. Έτσι, αυτό δεν είπες. Δεν νομίζω, καταλάβες τίποτα τώρα. Δεν κατάλαβα. Αυτό που ρώτησε πριν, λέω εδώ. Ναι. Λοιπόν, συνεπώς, γιατί χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Είναι δύο όμως εν ζωή, έτσι. Είναι δύο που έχουν αναστηθεί όπως ο Χριστός, αλλά... Για πες. Επίσημα δεν το δέχεται η... Για πες το. Είναι η Παναγία και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Α, είναι μετά, αυτοί πια... Ήταν μετάσταση. Αυτοί έχουν από τον τάφο παρθεί και ναι. Είναι... Είναι αναστημένοι με το σώμα του καινούργιου. Είναι στην Αθανασία όπως πνευματοποιημένο σώμα. Δηλαδή η Παναγία το σώμα που έφερε το έχει αλλάξει ήδη. Δεν θα υπόσχεται δεύτερη, τρίτη αλλαγή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος νομίζω ναι. Είναι, έτσι. Ναι, σε μετάσταση. Και ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ που δεν έχουν πεθάνει, αυτομάτως θα αλλάξουν και αυτοί. Θα υποστούν αλλαγή. Ακαρίο θάνατο. Ορίστε. Ακαρίο θάνατο. Ναι, ακαρίο. Ούτε κιχ. Και θα γίνει αλλαγή αμέσως. Λέει ερυπή οφθαλμού. Θέλω να σταθώ λίγο. Να σταθώ λίγο. Στο σημείο αυτό. Ότι ο θάνατος δεν σκοτώνει τίποτα, το σώμα είναι φθαρτό, είναι φτιαγμένο για να υποστεί τη φυσιολογική του φθορά, είτε ούτως είτε άλλως ύλη είναι και ύλη έχει αρχή και τέλος. Η ψυχή είναι αθάνατη και παραμένει και περνάει στάδια στη ζωή αυτή η ψυχή μας, για να γίνω αντιληπτός. Αναφέρει ο Απόστολος Παύλος παράδειγμα, λέγει, γεννιέται ένα παιδάκι και είναι βρέφος, νήπιο, παιδί, έφηβος, νέος, ηλικιωμένος κλπ. Μέχρι να φτάσει, λέει, και να γίνει άνδρας τέλειος στην ηλικία. Και η πνευματική ζωή του ανθρώπου, όσο αγωνίζεται ο άνθρωπος, η πνευματική ζωή του ανθρώπου, όσο αγωνίζεται ο άνθρωπος, ακολουθεί και αυτή στάδια τελειοποιήσεως. Τελειοποιήσεως. Όπως ακριβώς ένας άνθρωπος που γεννιέται. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτό δεν γίνεται αντιληπτό στο μυαλό μας.
επουδενή, γιατί δεν το αντέχει το μυαλό μας. Δεν το αντέχει. Όμως εσωτερικά γίνονται οι διεργασίες αυτές, εφόσον ο άνθρωπος ακολουθεί αυτά που λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, αλλοιώσεις. Πάντα με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, ποτέ με τη δύναμη τη δική μας. Μόνο από εμάς χρειάζεται λίγη προσπάθεια. Αυτή την ψυχή που έχει υποστεί αυτές τις αλλαγές για να φτάσεις να γίνει άνδρας τέλειος μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, αυτές οι ψυχές θα αγκαλιάσουν τον Κύριο στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτές οι ψυχές θα λάβουν το σώμα πνευματικό στη Δευτέρα Παρουσία. Και άλλη φορά έχουμε αναφέρει το εξής. Σας κάνει εντύπωση ότι πάντα Πάσχα γιορτάζουμε Άνοιξη. Άνοιξη. Είναι η ωραιότερη εποχή. Τότε γίνεται η ανάσταση του σπόρου, το οποίο έχει πέσει στη γη, έχει σαπίσει και μας έχει δώσει τα άνθη που βλέπουμε. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτό που βλέπουμε στη φύση, μια ανθοφορία να είναι σαν τάπητας ποικιλόχρωμος η φύση, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτό προήρθε από ένα σπόρο που σάπισε? Δεν το αμφισβητούμε. Θα μας πει, πάρε να το δεις, βλέπεις. Σπόροι είμαστε και γίναμε άνθη. Και μάλιστα σαπίσαμε. Και μέσα από το σάπιο βγήκε η ζωή αυτή. Και διαιωνίζεται το είδος. Και θα αμφισβητήσουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί το σώμα του ανθρώπου έπεσε μέσα, σάπισε και δεν μπορεί ο Κύριος να του δώσει ανθοφορία, να το κάνει σώμα αγγελικό. Η δυσαναλογία μεγάλη. Ένα σποράκι, να έχει δώσει τόση τιμή και έναν άνθρωπο με λογική, με ελευθερία, με βούληση, με ψυχή αθάνατη, να μην δώσει μια τιμή που του ανήκει. Το σποράκι ναι, τον άνθρωπο όχι. Να τον αφήσει να το φάει ο τάφος. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος. Για να αναστήσει τα σώματά μας, να τα κάνει λαμπρά και ένδοξα. Και πάλι θα στραφώ στην εκρόσιμη ακολουθία. Λέγει σε ένα τροπάριο. Μωρέ, δεν διαβάζουμε, μωρέ, να πάρει φίνα, πάρει. Μιλάω γενικά τώρα. Δεν διαβάζουμε. Νομίζουμε ότι η νεκρόσιμη ακολουθία είναι κάτι το λυπηρό. Ο πιστή διαβάζει και μια και δύο και τρεις και πέντε και δέκα, αλλά προσέχει το νόημά της. Βλέπω που εκεί μέσα βγαίνει φως δόξας. Δεν είναι. Δεν σε τρώει το έρευος και το σκοτάδι και η θλίψη όταν παρακολουθείς ακολουθία της την νεκρόσιμη. Μέσα λέει, «Ει, άνθρωπε, κάνε αυτά που λέει ο Χριστός και θα γίνεις δίκαιος και θα λάμψεις σαν αστέρι. Και οι δίκαιοι εκλάμψουσι ως φωστήρες». Να σου δίνει ο Κύριος τέτοια δυνατότητα να λάμψεις την αγκαλιά του σαν αστέρι, όχι σαν τον ήλιο, και παραπάνω, και εσύ να σε πιάνει ο φόβος και ο τρόμος. Ο Χριστός ήρθε να σου δώσει δόξα, δεν ήρθε να σε κάνει να τρέμεις και να φοβάσαι. Έρχεται στο νου μου, να δείτε πόση δύναμη έχει Ανάσταση. Κηρύττει ο Πέτρος στο ναό το πρώτο κήρυγμά του μετά την Ανάσταση, στο ναό του Σολομώντα. Ανεβαίνει τη σκαλοπάτια, αφού κατά το κήρυγμά του, να πάει να προσκυνήσει μέσα. Και βλέπει τον παράλυτο. Δώσε μου κάτι. Δεν έχω να σου δώσω από αυτά που ζητάς, λεπτά. Αλλά έχω να σου δώσω.
Όχι όμως χρήματα. Εν το ονόματι του Ιησού έχω να σου πω ότι το όνομα του Ιησού Χριστού που αναστήθηκε έγειρε σήκω με το όνομά του και περπάτα. Ανάσταση του χολού από την παραλυσία του. Αναστέγει σώμα το όνομα του Κυρίου από την παραλυσία και δεν θα αναστήσει τα σώματα όλων των υγειασμένων ανθρώπων να τα τιμήσει γιατί υπήκουσαν στο πρόσταγμά του. Ζούμε στον κόσμο αυτό για να μαρτυρήσουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Όχι να περάσει δειλά-δειλά το γεγονός Αναστάσεως. Ο κόσμος ο πολλής κοιμάται το βαρύτερο ύπνο που τον ονόμασε ο Κύριος θάνατο. Ζει ο πολλής ο κόσμος, ζει. Αλλά ο Κύριος είπε ότι αυτός ο κόσμος που είναι από μένα μακριά είναι νεκρός εντελώς από πνευματικής απόψεως. Θυμηθείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ όταν του είπε ο νέος «Πέθανε ο πατέρας μου, άσε με να πάω να τον εθάψω, άσε αυτούς που είναι γύρω από το νεκρό πατέρα σου που είναι νεκροί και πεθαμένοι να θάψουν το νεκρό. Εσύ έλα μαζί μου», του λέει. Ονόμασε νεκρούς αυτούς που ο κόσμος βλέπει και περπατάνε. Τους ανθρώπους. Όσοι είναι μακριά από τον Χριστό είναι νεκροί και πεθαμένοι. Και θεανιμετικά ζουν μακριά από τον Χριστό. Και δεν θέλω να τον ακούσει τον Χριστό. Είναι νεκροί και πεθαμένοι. Άθεος, αδέρφια μου, δεν υπάρχει άθεος. Γιατί ή είναι ο νους του η θεότητά του ή κάποιο είδωλο άλλο πιστεύει και έχει ανακηρύξει σε θεότητα και το λατρεύει. Είδωνες, το χρήμα, η δόξα, αυτά είναι οι θεότητες της εποχής, κάθε εποχής. Στον πιστό όμως ένας είναι ο Θεός. Ο αναστηθής Ιησούς Χριστός, Υιός του Θεού. Αυτός ήρθε να σώσει, έσωσε, θυμάμαι και πάλι. Είναι ο Ιωάννης ο πρόδρομος πέραν του Ιορδάνου. Έχει δύο μαθητές, τον Ιωάννη και τον Πέτρο. Ήταν μαθητές του Ιωάννου. Ο Ιωάννης και ο Πέτρος ήταν μαθητές του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Βλέπει τον Κύριο από πέρα ο Ιωάννης ο πρόδρομος και λέει «Να, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Νάτος. Αυτός είναι που σας έλεγα ότι έρχεται. Αλλά όμως παρόλο ότι έρχεται μετά από μένα γιατί γεννήθηκε αργότερα, είναι πολύ πριν από μένα, πριν γίνει ο κόσμος. Αυτός είναι. Αφήνουν τον Ιωάννη και τον ακολουθούν. Και δεν χρειάστηκε πολύ, έμεινα μαζί του λέει την ημέρα εκείνη. Και έγινε και μαθητές του. Κοιτάξτε δείτε κάτι. Στο θέμα «Είμαι του Κυρίου» ένα πράγμα χρειάζεται. Ζωντανή θέληση. Πειρακτωμένη καρδιά και αγάπη που να μην εκπίπτει, που να μην εκπίπτει ποτέ στο πρόσωπο του Κυρίου. Σ' αγαπώ Κύριε, δεν έχω την δύναμη να καταλάβω ότι σ' αγαπάω, αλλά δείξε μου το σύ, γιατί εγώ δεν μπορώ μονάχος μου. Θέλω να σ' αγαπάω. Και δεν έφυγε ο Κύριος. Και τότε ανασταίνει την ψυχή εκείνου που ζητάει να αγαπάει τον Κύριο. Την ανασταίνει.
Θέλω να σταθώ σε μερικά γεγονότα. Πεθαμένων που αναστήθηκαν. Ακολούθημοι, λέει στον Τελώνη Ματθαίο, τον Ευαγγελιστή καθότανε στο γραφείο του, θα λέγαμε, και έκανε τις πράξεις του. Μάζευε, ρούφαγε του λαού το αίμα σε χρήμα. Έλα μαζί μου, του λέει. Ο Κύριος γνώριζε του Ματθαίου, του Ευαγγελιστού, ότι την καρδιά, ότι είχε θέλω, και τον κάλεσε. Και τα αφήνει όλα και κάνει ομολογία και λέει, έκανα αδικίες. Λοιπόν, Κύριε, επιστρέφω τα άδικα στο τετραπλούν και όποιον αδίκησα και εκεί να τα γυρίζω πίσω. Και όχι μόνο αυτό, τα αφήνει και όλα για να ακολουθεί τον Κύριο. Ακολουθεί τον Κύριο. Έκανε μεταβολή, αλλαγή ζωής. 100%. Αυτή είναι Ανάσταση, δεν είναι Ανάσταση. Από λεπτάρι δεν έκανε ανάγκη. Έγραψε το Ευαγγέλιο. Και δεν τρέπεται να γράφει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι το γράφω εγώ ο Τελώνης, για να δείξει ότι ο Κύριος έχει τη δύναμη να αναστήσει την ψυχή και να την κάνει από μαύρη άσπρη. Τελείωσε. Εγώ Τελώνης το γράφω το Ευαγγέλιο. Ο Ματθαίος. Ο άλλος λέει, στόπ εκεί που είσαι, του λέει ο Κύριος. Πού πας, του λέει. Από τώρα και στο εξής θα με κηρύξει όλα τα έθνη. Μικρό είναι. Τόσο μικρό παλονιχίδα είναι, ωραία παιδί μου, να είναι διώκτης του χριστιανισμού. Μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο και σε μια στιγμή χρόνου να γίνει νεκρανάσταση της ψυχής του και να πει τι να κάνω για να σωθώ. Και του λέει, όχι μόνο θα σωθείς, αλλά θα σώσεις τον κόσμο όλος. Μετά από μένα. Αυτό το πράγμα δεν είναι παρονιχίδα, είναι κεφαλαιόδες ζήτημα που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μοιοπία και στραβωμάρα να μην καταλαβαίνει τα γεγονότα. Τον κυνήγησαν οι Εβραίοι. Από τους Εβραίους έφυγε κι αυτός. Τον κυνηγούσαν παντού. Γι' αυτό και λέει ο Χρυσόστομος, ξέρετε ποιο είναι εκείνο που παρακαλούσε τον Κύριο για να τον απαλλάξει και δεν του δίνει απαλλαγή. Έλεγε, Κύριε, πάρε μου το σκόλωπα που μου έχεις δώσει, την πληγή που μου έχεις δώσει. Και του λέγε, όχι, αυτή η πληγή ήταν η Εβραία που τον κυνηγάγανε. Και τελικά έφυγε από τους Εβραίους. Όπως έφυγε ο Κύριος, έφυγε τους Εβραίους. Ανάσταση βλέπει όχι ο πληρωμένος από το διάβολο που δεν έχει διάθεση ποτέ να πιστέψει στον Χριστό, αλλά αυτός που έχει αγαθή προαίρεση και έχει λίγο διάθεση να ανοίξει τα μάτια του, θα δει οπωσδήποτε Ανάσταση και θα πει σαν το Θωμά, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Σύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Δεν αφήνει ο Κύριος την ψυχή που τον ποθεί, που έχει την πρόθεση, που τον λαχταράει, να παραπέει, να γλιστράει από εδώ και από εκεί. Την τραβάει κοντά του. Όσο κυλάνε οι αιώνες, να έχουμε υπόψη μας και τα χρόνια και οι μέρες, να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι ο αριθμός των πιστευόντων εις την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού ελαττώνεται, δεν πολλαπλασιάζεται. Μειώνεται. Ελαττώνεται, παρακαλώ. Γιατί
ο πολλής, όπως λέει ο Κύριος λαός, αγάπησε τη δόξα των ανθρώπων, αγάπησε λέει τη δόξα των ανθρώπων και το χρήμα των ανθρώπων που υπάρχει στον άνθρωπο. Δεν αντιλαμβάνεται όμως ότι και το ένα και το άλλο τον εθάβει. Είναι ο νεκροθάβδης της ψυχής του ανθρώπου. Τυφλώνει και φέρει τον κόσμο τυφλός, σαν τον τυφλοπόντικα. Θέλω να τελειώσω με το άλλο εκείνο γεγονός και να κλείσω το θέμα. Με το στιγμιότυπο ακριβώς που συνέβη στο Λουκά και στο Κλεόπα. Αναστάθη μου, βρίσκονται προς τους Εμαούς ο Λουκάς και ο Κλεόπας, συναντάνε τον Κύριο μετά την Ανάστασή του, έχοντας άγνοια του γεγονότος της Αναστάσεως, συζητεί μαζί τους και η συζήτηση είναι από τις γραφές και στο πρόσωπο του Κύριου αναφερόταν, αλλά δεν είχαν αντιληφθεί ότι αυτός που συνομιλούσαν ήταν ο Κύριος. Μέχρι ότου δέχτηκε την πρόσκληση να συμφάγει και να παραμείνει μαζί τους στο σπίτι σε Εμαούς μαζί με τους μαθητάς του Κυρίου Λουκά και Κλεόπα. Οπότε παίρνει να ευλογήσει τον Άρτο και την ώρα που εντοευλογεί, λέει, την ώρα που ευλογούσε, άφαντος εγένετο από αυτόν. Έγινε άφαντος. Τα γεγονότα τα ζούμε, δεν τα διαβάζουμε. Τα ζούμε τα γεγονότα. Γιατί διαβάζω σημαίνει κάτι που περιγράφεται, κάτι που το καταλαβαίνει το μυαλό. Μα τα γεγονότα δεν κατανοούνται, αυτά τις αναστάσεις τα γεγονότα. Βιώνονται. Τα δέχεται η ψυχή και παθαίνει η εσωτερική αλλίωση. Αλλάζει. Όταν λοιπόν ο Κύριος χάθηκε, τότε είπαν και οι δύο, ο Κύριος είναι. Γι' αυτό θέλω να προσέξουμε αυτό το γεγονός. Μας έκαιγε η καρδιά, μας έκαιγε η καρδιά. Ουχή η καρδία ημών και ομένη ειν. Δεν μας έκαιγε η καρδιά εντιοδό, στον δρόμο που παθήσαμε τον Κύριο. Πότε τους έκαιγε η καρδιά, πότε. Όταν διήγηγε τα σγραφάς. Θέλω να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Χωρίς να μελετούμε γραφή, με όση δύναμη της ψυχής έχουμε, ποτέ δεν θα κατανοήσουμε τα γεγονότα. Γιατί λέει, όταν διήγηγε τις γραφές ο Κύριος, τότε μας έκαιγε η καρδιά. Άρα πρέπει να ανοίγουμε τις γραφές, γιατί κάνει το παρόν ο Κύριος. Μέσα από τις γραφές μιλάει ο Κύριος ο ίδιος. Χωρίς γραφές τυφλοί στον Άδη πάνε οι άνθρωποι, χωρίς να μελετάνε γραφές. Και δεν στάγει, αδερφιά, μόνο αυτό. Θέλουμε να καταλαβαίνουμε τις γραφές, διαβάζουμε και το βίο ενός Αγίου. Άντε κάθε εβδομάδα ένα τουλάχιστον. Γιατί ο βίος του Αγίου είναι η ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Μας ερμηνεύει την Αγία Γραφή ο βίος του Αγίου. Έκανα αυτό για να κάνω εκείνο ελεημοσύνη, έκανα το άλλο για να κάνω προσευχή, έκανα το άλλο για να σηκώσω τον αδερφό μου, έκανα το άλλο για να τον αγαπήσω, έκανα εκείνο. Τα βλέπω στη ζωή του Αγίου τα βλέπω. Ένα Ευαγγέλιο είναι ο Άγιος μεταφρασμένο ζωντανά. Ο βίος του Αγίου είναι Ευαγγέλιο μεταφρασμένο ζωντανά. Και παίρνεις δύναμη, πυρακτώνεσαι κι εσύ και ζεις την αναστάσιμη ζωή που θέλει ο Κύριος. Τελειώνοντας έχω να πω ότι δεν είναι Χριστός Ανέστη η ημέρα η Κυριακή της Αναστάσεως. Όλη η ζωή του ανθρώπου. Όλη η ζωή του ανθρώπου ζούμε την Καινή ημέρα. Από την ημέρα που αναστήθηκε ο Κύριος ανέτειλε μια Καινή ημέρα, λένε τα βιβλία της Εκκλησίας, καινούργια ημέρα. Ζούμε αυτή τη καινούργια ημέρα της Αναστάσεως. Πάσχα το κενών,
Πάσχα, Κυρίου Πάσχα λέει. Είναι καινούριο το Πάσχα εκείνο. Είναι καινή ημέρα Αναστάσεως. Καινούριο το φως Αναστάσεως. Αυτό ζούμε όχι μία ημέρα. Γιατί λέει το Πάσχα, ένα τροπάριο, από τη στιγμή που αναστήθηκε ο Κύριος, ζούμε κι εμείς τη μετάβαση, το πηγεμό από το θάνατο, χωρίς Χριστό, στη ζωή μαζί με τον Χριστό. Ζούμε λοιπόν Ανάσταση στη ζωή μας, μόνιμη, ζούμε όμως. Όχι μια φορά της Αναστάσεως. Τη μέρα εκείνη φορτίζεται η μπαταρία για τα καλά μεταναστάσεις με τροπάρια, ώστε να έχει δύναμη να πορευτεί. Φορτίζεται η μπαταρία για τα καλά. Γι' αυτό μας δίνει ο Κύριος και το φως στα αεροσόλυμα. Φως ο Χριστός. Κάνει φως και την ψυχή μας. Και πορευόμαστε. Όχι τη μια ημέρα μόνο. Όλα τα γεγονότα που προβάλλει η Εκκλησία τα γιορτάζει και φωνάζει σήμερα, σήμερα τα γεγονότα. Και το σήμερα αυτό είναι ατελείωτο, δεν είναι σήμερα τώρα, ατελείωτο. Μας κάνει να το ζήσουμε. Δεν έχει αύριο. Δεν περιγράφονται. Δεν υπάρχει αύριο. Όχι. Σήμερα ζούμε και στον Παράδεισο. Τι του είπε, αμήν, αμήν, λέγωση. Τώρα του λέει. Σήμερα με τεμού εσύ εν το Παραδείσο. Σήμερα, τώρα. Και το τώρα είναι σήμερα. Και το σήμερα είναι τώρα. Θα είσαι μαζί μου αναστημένος στο Παράδεισο. Ένας νηστής. Έχουμε Χριστός Ανέστη να ζήσουμε την Ανάσταση του Κυρίου όπως τη ζητά ο Κύριος όσο είναι δυνατόν μαζί Του. Με γραφές, με προσευχές, με εκκλησιασμό, με εξομολόγηση, με μετάνοια. Για να καταλάβουμε καλά την Ανάσταση του Κυρίου. Αμήν. Δεν θα πει καμιά ερώτημα, δεν θα κάνει τίποτα. Και όπως λέμε, δεν λέμε ο Χριστός αναστήθηκε, ο Χριστός ανέστη. Αναστήθηκε. Αναστήθηκε είναι δημοτική. Γιατί θα έλεγε, καλά, που αναστήθη μια φορά το ξεχάσαμε. Χριστός ανέστη. Κάθε δεύτερο τη ζωή μας, Χριστός ανέστη. Μια για πάντα. Άλλος κάνεις τίποτα, άντε να σας κρατάω άλλο. Έτσι. Λοιπόν, τώρα την επόμενη Δευτέρα στο Άγιο Βασίλειο είπαμε. Στον Άγιο Βασίλειο, ώρα 7. Ωραία. Λοιπόν. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εις ουρανών και της γης, τον άρχοντα ημών των εκούσεων, δώσε εμείς σήμερα και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρουμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις κακόν, αλλά είσαι εμάς από τον πονηρό. Χριστός Ανέστη νεκρόν, θάνατον, θάνατον πατήσα και της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από τον τάφο, καθώς προείπε, έλα και μη, την αιώνια ζωή και μέρα. Αμήν. Καλή τάμωση.